Καλώς ορίσατε σε άλλο ένα επεισόδιο του TechCon. Στο συγκεκριμένο βίντεο θα δούμε ένα μικρόφωνο της Tracer, η Elite έκδοσή του, το Studio Pro. Η Tracer είναι μια εταιρεία πολωνική η οποία παράγει διάφορες συσκευές, μεταξύ των άλλων και μικρόφωνα. Για να πάμε σιγά σιγά να δούμε τι μας λέει η συσκευασία του. Από πρώτη άποψη, όπως τη βλέπουμε περιμετρικά. Και η πίσω μεριά βλέπουμε ότι έχει απόλυξη σε audio jack 3,5 χιλιοστά. Έχει 2,5 μέτρα το καλώδιο που εμπεριέχει. Το υδατογράφημα που μπορούμε να βρούμε το site της εταιρείας. Και ό,τι περιλαμβάνει η συσκευασία μέσα. Για να πάμε σιγά σιγά στα ενδότερα της συσκευασίας και με χειρουργική ακρίβεια, όπως πάντα, θα ανοίξουμε το κουτί μας να δούμε τι περιέχει. Πρώτη όψη, βλέπουμε το εγχειρίδιο χρήσης. Το ανοίγουμε όμορφα, βλέπουμε ότι δεν περιέχει την ελληνική γλώσσα, μας απογοητεύουν οι φίλοι μας οι Πολωνοί. Διάφορα πράγματα σε διάφορες γλώσσες, τα αφήνουμε στην άκρη όπως πάντα. Στην άκρη παρακαλώ. Αφαιρούμε το άχρηστο πλαστικό που πάντα μολύνει τον πλανήτη μας και πάμε στα ενδότερα της συσκευασίας. Πιάνουμε το προστατευτικό αντιανεμικό για τους εσωτερικούς χώρους και αυτό είναι το αντιανεμικό για τους εξωτερικούς χώρους, ώστε να μην εμπλέκεται ο αέρας στην ηχογράφησή μας. Ο σφιχτήρας που τοποθετείται πάνω στο βραχίωνα και στέκεται όμορφα και ωραία. Πάμε στο επόμενο της συσκευασίας μας. Προχωράμε σιγά σιγά στη βάση τύπου αράχνης, μεταλλική, με ελάστιχο που τοποθετείται με το άνοιγμα αυτού του μεγάλου μάνταλου. Σε εσωτερικά μπαίνει το μικρόφωνο μας και το σταθεροποιεί σε οποιαδήποτε θέση θέλουμε εμείς για να κάνουμε την ηχογράφησή μας. Προχωράμε σιγά σιγά και πιάνουμε το πολύ ποιοτικό καλώδιο 2,5 μέτρων με δύο απολύξεις. Από τη μία έχει audio jack 3,5 χιλιοστών και από την άλλη XLR που συνδέεται με το μικρόφωνο μας. Πάρα πολύ όμορφο καλώδιο και πολύ ποιοτικό. Και συνεχίζουμε. Ένα μικρό καλωδιάκι το οποίο μας δίνει δύο εισόδους και ακουστικών και του μικροφώνου μας και καταλήγει σε ένα audio jack 3,5 χιλιοστών. Εδώ βλέπουμε τη βάση σφιχτήρας που τοποθετείται πάνω στο τραπέζι μας και τοποθετούμε πάνω σε αυτό το βραχίωνα μαζί με το μικρόφωνο. Πολύ στιβαρό και πολύ όμορφη κατασκευή. Συνεχίζουμε. Και εν τέλει βλέπουμε τον μεταλλικό βραχίωνα, ο οποίος είναι μαύρου χρώματος, με τα ελαττήρια και τοποθετείται πολύ όμορφα και μας δίνει οποιαδήποτε γωνία χρειαζόμαστε για να έχουμε το μικρόφωνο μας σε τέτοια απόσταση ώστε να μπορούμε να κάνουμε όμορφη την ηχογράφησή μας χωρίς να μας εμποδίζει καθόλου το οπτικό μας πεδίο ή οτιδήποτε άλλο. Και πάμε στο πρωταγωνιστή του επεισοδίου μας, το μικρόφωνο, το οποίο είναι μεταλλικό, στιβαρό, έχει πάνω την ονομασία της εταιρείας. Από κάτω βλέπουμε το XLR, το τύπου σύνδεσης του καλωδίου με το μικρόφωνο μας. Και για να περάσουμε σιγά σιγά στο setup, να το σετάρουμε όλο μαζί το μικρόφωνο, να δούμε πώς είναι και πώς λειτουργεί. Ξεκινώντας από τη βάση, την οποία την τοποθετούμε στο τραπέζι μας και τη σφίγγουμε όμορφα και απαλά από κάτω για να μπορεί να σταθεί ο βραχίωνας, ο οποίος είναι και πολύ μεγάλος. Οπότε ακολουθεί ο βραχίωνας, ο οποίος τοποθετείται από τη μία πλευρά στην εσοχή της βάσης μας. Όπως βλέπουμε, τα πάντα έχουν σφιχτήρα και μπορούμε να τοποθετήσουμε σε οποιαδήποτε θέση εμείς θέλουμε και μας βολεύει. Σε οποιαδήποτε θέση. Συνεχίζουμε και βάζουμε το stand της αράχνης εκεί που θα τοποθετηθεί το μικρόφωνο μας. Σημειωτώνω ότι όλο το βίντεο είναι ηχογραφημένο με αυτό το μικρόφωνο, οπότε μπορείτε να καταλάβετε και την ποιότητα που βγάζει το συγκεκριμένο μικρόφωνο όσον αφορά τη φωνή. Βάζουμε την αράχνη μας, τη βιδώνουμε. Όμορφα και ωραία.
Το βάζουμε, το βιδώνουμε, το βιδώνουμε. Πιο γρήγορα παρακαλώ. Και λόγω των σφιχτήρων που έχει, μπορούμε να τοποθετήσουμε σε οποιαδήποτε κλίση και θέση θέλουμε εμείς και μας εξυπηρετεί. Παίρνουμε το μικρόφωνο μας, πατάμε το μάνταλο να ανοίξει και τοποθετούμε το μικρόφωνο εσωτερικά, όπως βλέπουμε και στο βίντεο. Είναι πάρα πολύ απλό και το κρατάει πάρα πολύ όμορφα το μικρόφωνο μας, το αγκαλιάζει. Έπειτα παίρνουμε το καλώδιο, το συνδέουμε το XLR από την πίσω μεριά του μικροφόνου και τοποθετούμε και το αντιανεμικό εσωτερικού χώρου με το σφιχτήρα που τοποθετείται πάνω στο βραχείο μας. Άμα θέλουμε, φυσικά και μας εξυπηρετεί. Τώρα θα δούμε και σε μερικές εικόνες πώς μπορεί, τι θέση και τι κλίση μπορεί να πάρει το μικρόφωνο μας και πάμε σιγά σιγά να κάνουμε ένα μικρό τεστ. Παίρνουμε την κάρτα ήχου που την έχουμε δει τη συγκεκριμένη σε παλιότερο επεισόδιο του καναλιού μας. Θα βρείτε σύνδεσμο στην πάνω μεριά του βίντεο. Και παίρνουμε το 3,5 χιλιοστών audio jack και τοποθετούμε στην κάρτα ήχου τη Λιλιπούτια για να τη συνδέσουμε στον υπολογιστή μας, διότι ο συγκεκριμένος δεν έχει είσοδο audio jack. Και θα κάνουμε τώρα μια μικρή ηχογραφησούλα να δούμε πώς ακούγεται το μικρόφωνο. Και αυτό είναι ένα τεστ από το μικρόφωνο της Tracer Studio Pro. 1-2, test over Wonder Woman 1984 και πάμε σιγά σιγά στον επίλογο. Εν κατακλείδη ένα όμορφο και ποιοτικό μικρόφωνο της Tracer, πολύ ποιοτικό, έχει ένα μικρό μειονέκτημα ότι πρέπει να είσαι πολύ κοντά στο μικρόφωνο για να ακούγεται όμορφα ο ήχος. Ευχαριστούμε πολύ που μας κάνετε ακόμα μια φορά παρέα, επέτε συνέχεια. Power off.